Η παλαιότερη δημόσια και τελετουργική διχοτόμηση αναφέρεται από τον Ηρόδοτο. Με αυτόν τον τρόπο θανάτωσε το 480 π.Χ. ο Ξέρξης, ένα γιο του Λιδού Πίθιου, εγγονού του Κρίσου, μόλο που είχε χρηματοδοτήσει την περσική εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων. Ο Πίθιος έστειλε και τα πέντε παιδιά του στον πόλεμο, αλλά έπεσε σε δυσμένεια επειδή παρακάλεσε τον Ξέρξη την τελευταία στιγμή να εξαιρεθεί ο πρωτότοκος γιος του. Οι Δήμοι έσχισαν στα δύο τον γιο του Πίθιου και ανάμεσα στα δύο κομμάτια πέρασε ο στρατό, ξεκινώντα για την εκστρατεία. Ήταν μια μαγική εξυλαστήρια τελετή. Οι Πέρσε άφηναν να περάσει ανάμεσα σε διχοτομημένα ζώα ή ανθρώπινα σώματα ό,τι ήθελαν να προστατεύσουν. Και όσο πιο πολύτιμο το θύμα, τόσο μεγαλύτερη η μαγική επίδραση. Ήταν τα διχοτομήματα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, εντολή του κυρίου Προ τον Μωησί και των κρυών λήψη και σφάξη αυτών και των κρυών διχοτομήσεις κατά μέλη και πληνή στα ενδόστια και τους πόδας ύδατη και επιθύσεις επί τα διχοτομήματα συν τη κεφαλή. Καπαθήτα 15-17